Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε για την τρίτη εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια. Μια υπόθεση που ξεκίνησε από την πρώτη σύμβαση που υπεγράφει το 2000. Οι αμαρτίες της συγκεκριμένης προμήθειας ξεκίνησαν πριν καν υπογραφεί η σύμβαση. Είχα την τύχη τότε να χειριστώ το θέμα ως νέος βουλευτής. 17 πρώτου του 2000. Η Νέα Δημοκρατία τότε καταθέτει επίκαιρη ερώτηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα του πολεμικού ναυτικού σύμφωνα με την απόφαση του Κησέα της 9/9 του 1998. Στη Βουλή κατατίθενται όλα τα στοιχεία εκείνα που απεδείκνυαν ότι πρώτον η συγκεκριμένη προμήθεια που ήρθε με τον χαρακτηρισμό του απορρίτου και του κατεπήγοντος για να πραγματοποιηθεί σε 11 χρόνια ήταν διάτρητη. Αγοράζαμε υποβρύχια που δεν υπήρχαν, που δεν είχαν καν σχεδιαστεί όπως αποδείχθηκε από την όλη διαδικασία. Αγοράσαμε υποβρύχια, τα ίδια υποβρύχια, τα οποία είχαν προσφερθεί στην Τουρκία με έκπτωση 50% του ιδίου τύπου. Αγοράσαμε υποβρύχια, τα οποία αγόρασε η Κορέα 35% λιγότερο από ό,τι τα αγόρασε η Ελλάδα. Και μάλιστα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα περίφημα δυσαρμιστικά ωφελήματα. Γνώριζε το Κησέα τότε, επί Κωνσταντίνου Σιμίτη, άριστα ότι προχωρούσε σε μια απευθείας ανάθεση για υποβρύχια, την ώρα που υπήρχαν ανταγωνιστικά που είχε εγκρίνει το πολεμικό ναυτικό, σε καλύτερες τιμές, σε πιο γρήγορη παράδοση και πιστοποιημένα υποβρύχια. Τότε, όσοι παλέψαμε κατά τη συγκεκριμένη συμβάσεως, δεχθήκαμε ένα μεγάλο πόλεμο. Τώρα πια δεν δεσμεύομαι και μπορώ να μιλήσω. 17 Ιανουαρίου καταθέτω την ερώτηση. 19 Φεβρουαρίου του 2000, από το γραφείο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνω μία επιστολή, με συνημμένη την επιστολή της ΔΑΚΕ, των εργαζόμενων δηλαδή που ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου ζητούν τη διαγραφή μου από τη Νέα Δημοκρατία. Από τότε το παλεύαμε. Μου το διαβιβάζει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τότε τη συγκεκριμένη επιστολή και ορίζεται Επιτροπή Ερεύνας. Έρευνα με τους αποστράτους του πολεμικού ναυτικού, μία έρευνα η οποία κατέληξε σε δύο πορίσματα 700 σελίδων. Πορίσματα τα οποία τα κατέθεσα στον Απρίλιο του 2011 στη Βουλή των Ελλήνων. Δυστυχώς κανείς δεν τα είδε. Όπου περιείχαν μέσα τα σημειώματα τα οποία βρισκόντουσαν δίπλα από τα δυσαρμιστικά ωφελήματα που ποτέ δεν έγιναν, τα σημειώματα των αξιωματικών και τα πρακτικά των επιτροπών, τα άκρως απόρριτα, τα οποία έδειχναν ότι η κυβέρνηση παρανόμως αποφάσισε τη συγκεκριμένη προμήθεια και βεβαίως την οικονομική διαφορά από την οποία προκύπταν οι μίζες. Τότε λοιπόν κοινοποιήσαμε το 2000 σαν Νέα Δημοκρατία τη συγκεκριμένη αυτή έρευνα με τα αποδεικτικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των απορρίτων και των άκρων απορρίτων στη δικαιοσύνη. Ο φάκελος αυτός προξένησε μία προκαταρτική εξέταση, η οποία προκαταρτική εξέταση χάθηκε. Καταθέτοντας την κυρία Πόπη Παπανδρέου για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου και ουσιαστικά αναφέροντας τη συγκεκριμένη προανακρίση η οποία δεν κατέληξε ποτέ, μου είπε ότι δεν υπάρχει στα αρχεία της δικαιοσύνης. Ευτυχώς είχα μαζί μου την κλίση για ανάκριση από τον τότε ανακριτή πτεσματοδίκη που αποδεικνύει τουλάχιστον ότι δεν είμαι τρελός. Και δεν φανταζόμουν μία υπόθεση που ποτέ δεν υπήρχε. Ο φάκελος εχάθη. Κατηγορούμενος τότε μόνο ο πρώην αρχηγός Γιάννης Ιωαννίδης. Αυτή η υπόθεση από τότε βρωμάει. Μία υπόθεση λοιπόν που σήμερα καλούμαστε να εξετάσουμε την τελευταία της φάση. Μία υπόθεση που δεν αφορά μόνο τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Γιατί ο Άκης Τσοχατζόπουλος ήταν υπουργός άμυνας, αλλά οι αποφάσεις επέναντι στο Κησέα.
Ο πρωθυπουργός τότε της χώρας, κύριος Σημίτης, που επανέρχεται πάλι στο πολιτικό βίο ως νέος άφθαρτος και παρθένος, όπου θα δώσει και τη λύση στο μέλλον της χώρας, ήταν εκείνος που προσωπικά αποφάσισε και έδωσε εντολή η προμήθεια που είχε αποφασίσει ο Τζοχαντζόπουλος τότε να εκτελεστεί. Γνώριζε ο κύριος Σημίτης πολύ καλά τις επιστολές που είχαν στείλει οι Γάλλοι, αλλά και τα πρακτικά από το πολεμικό ναυτικό. Και ο κύριος Σημίτης έχει ακριβώς την ίδια ευθύνη με τα άλλα μέλη του Κισαία. Βέβαια, αποφασίσαμε εδώ να στείλουμε στη δικαιοσύνη μόνο όσα αφορούν τον Άκη Τζοχαντζόπουλο και την οικογένειά του και όχι όσα αφορούν τον επόμενο υπουργό, τον κύριο Γιάννο Παπαντονίου ή τα άλλα μέλη του Κισαία που υπέγραψαν. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο συνεχίστηκε, διότι τα αντισυρμιστικά ωφελήματα τα οποία υπεγράφησαν τότε δεν εκτελέστηκαν ποτέ. Κάποια δε εξ αυτών χρησιμοποιήθηκαν για αγορές και πωλήσεις με διακίνηση χρήματος μεταξύ των εμπλεκομένων. Παράδειγμα, αντισυρμιστικό ωφέλημα για τη ΧΑΝΤΕΒΕ ήταν το χάγκαρ, δηλαδή το τόλο αυτό που σήμερα στο σκαραφυγείο Σκαραμαγκά κατασκευάζονται τα υποβρύχια. Τι σημαίνει αντισυρμιστικό ωφέλημα? Σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ανήκει στην ελληνικό δημόσιο. Όμως περιείχε το στα περιουσιακά στοιχεία που πούλησε η ΧΑΝΤΕΒΕ στην Τίσεν, δημιουργώντας υπεραξία. Πώς έγινε η μπίζνα τότε? Έγινε από την περίφημη ΕΤΒΑ. Τι έγινε από την ΕΤΒΑ? Αγόρασε, πούλησε ουσιαστικά η ΕΤΒΑ στη ΧΑΝΤΕΒΕ τα ναυπηγεία με ένα τίμημα 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Έλα όμως ότι το ελληνικό δημόσιο όφιλε στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά 4 δισεκατομμύρια δραχμές, τα οποία δεν τα έδινε πρώτης πωλήσεως. Με το που αγοράζουν οι Γερμανοί και υπογράφουν με τη ΧΑΝΤΕΒΕ την αγορά των ναυπηγείων, την επόμενη μέρα το ελληνικό δημόσιο δίνει 4 δισεκατομμύρια στη ΧΑΝΤΕΒΕ. Παίρνουν αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια από τα 4, τα δίνουν στο ελληνικό δημόσιο, μένουν με τα ναυπηγεία και 1,5 δισεκατομμύριο πρίκα στην τσέπη. Ποιος το υπέγραψε? Ο κύριος Χριστοδουλάκης. Ο κύριος Χριστοδουλάκης, που εν συνεχεία ως υπουργός οικονομικών και συμμετέχων στο Κισαία, έρχεται και προσλαμβάνεται, όπως λέει στην εξεταστική της Siemens, σε ερώτηση του κυρίου Παδημούλη, στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία διαδέχεται την ΕΤΒΑ. Crash my back to crash your back, λένε οι Αμερικάνοι. Ξύσε μου την πλάτη να σου ξύσω τη δικιά σου. Οι ίδιοι τύποι αυτοί επανέρχονται πάλι. Ως σωτήρες τους βλέπουμε. Αρχίζουν και ξεπετιώνται. Και βεβαίως το σκάνδαλο συνεχίστηκε μέχρι την εποχή που ο κύριος Βενιζέλος αναλαμβάνει. Δεν ξέρω την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Όμως οφείλω να πω ότι δύο υπουργοί, ο κύριος Σπύλιος Σπυλιοτόπουλος, με Γενικό Γραμματέα Εξοπλισμού τον κύριο Ζορμπά τότε, αλλά και ο κύριος Μεϊμαράκης, σαν Υπουργοί Άμυνας, αρνήθηκαν να παραλάβουν τα υποβρύχια. Συστήθηκε η τροπή από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, της οποίας είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος. Και μεταβαίνουμε τότε στη Γερμανία με τον κύριο Μακριώτη, με τον κύριο Ζώη και τον κύριο Γιαννέλη. Και κάποιον άλλον συνάδελφο, δεν θυμάμαι τώρα, από την αριστερά. Και πάμε στη ΧΑΝΤΕΒΕ. Τους μιλάμε για τις μίζες. Τους μιλάμε για το ότι πήρανε λεφτά και ζητάμε να μας δώσουν τους λογαριασμούς και πώς έγιναν οι προμήθειες. Τους βλέπουμε μαζί με τους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού και μπαίνουμε στο υποβρύχιο που έγερνε το υποβρύχιο. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ως πρωτότυπος ο Παπανικολής είχε 17 καταγεγραμμένα προβλήματα τότε από την Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού. Κάνουμε ειδική συνεδρία σε Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Κάνουμε πόρισμα διακομματικό και το υπογράφουμε όλα τα κόμματα. Το παραδίδουμε στον Υπουργό. Δεν δίνουν σημασία εκ των υστέρων. Και βεβαίως από κάτω γίνεται το πάρτι. Η εταιρεία Γερμανός παίρνει 3 φορές την αξία του εργοστασίου της, 1 φορά από τα συρμιστικά ωφελήματα, 1 φορά από το ελληνικό δημόσιο και άλλη 1 φορά τα χρήματα αυτά τα παίρνει από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ποιος το ψάξε? Κανείς. Μέχρι φέτος που είναι πλάκι το ΣΔΟΕ και βρέθηκαν μίζες προς εταιρεία που συμφέροντα έχει ο ιδιοκτήτης εταιρείας Γερμανός. Όλα τα αντισυρμιστικά ωφελήματα θα χρειαζόντουσαν ώρες να τα αναλύσω και το πως κάθε αντισυρμιστικό ωφέλημα από πίσω έχει μία κομπίνα, μία απάτη.
κατά τη γερμανική δικαιοσύνη μόνο, 83 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν μόνο μέσα σε ένα χρόνο σε μία φάση της σύμβασης των υποβρυχίων. Και βεβαίως το πάρτι συνεχίζεται στον πολιτικό τομέα των ναυπηγείων Σκαραμακά. Πού δηλαδή? Στα περίφημα τρένα. Στα τρένα που εξετάσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή της Siemens. Στα τρένα που άλλα αγοραζόντουσαν μεγαλύτερα ψηφιστάμενες ράγες, μόνο στο Τέξας προχωράγαν τα τρένα αυτά. Άλλα τρένα τα παίρναμε σε δεκαπλάσια τιμή, αλλά κανένα από αυτά τα τρένα δεν δούλεψε ποτέ σε ελληνικό σιδηρόδρομο. Και αυτά όλα, τις συμβάσεις των τρένων, τις συμφωνίες των Γερμανών, τα δεσμευτικά ωφελήματα, έρχεται ο νόμος Βενιζέλου να τα κλείσει. Άκουσα με προσοχή τους συναδέλφους βουλευτές. Καταρχήν θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον αναιρεί ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Και βάζει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κύριο Βορύδη, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίσανε τότε σαν βουλευτές του λαός τη σύμβαση μαζί με τον Πασόκ. Δηλαδή, ουσιαστικά, αφήνει το θέμα να το χειριστεί ένας εκ των βουλευτών που έκρινε τότε ότι θα έπρεπε να υπογράψει τον νόμο Βενιζέλου. Είπε προηγουμένως ο βουλευτής ο κ. Γιωργαντάς όμως μία φράση που πέρασε τον ντούκου στη Βουλή. Πρέπει να ησυχάσει ο τόπος. Δηλαδή τι, θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις απάτες και τα σκάνδαλα? Θα πρέπει να σιωπήσουμε γιατί κάποιοι μπορεί από το πολιτικό σύστημα να δειχθούν? Εδώ είναι η κάθετη διαφωνία η δική μας των ανεξάρτητων Ελλήνων. Όχι, να μην ησυχάσει ο τόπος βάζοντας χώμα επάνω από εκείνα τα πτώματα που δημιούργησε η κοπίνα, η απάτη και το σύμπλεγμα της μεταπολίτευσης. Να σπάσουμε το σπυρί αυτό και να φύγει το πίον και όσοι έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα να πληρώσουν. Όσοι αντίθετα εμπλέκονται στη συγκεκριμένη περίοδο και το όνομά τους περιφέρεται αριστερά ή δεξιά, να αποδοθούν αφόοι εις τον ελληνικό λαό και να μην φορτίζεται όλος ο πολιτικός κόσμος τις κοπίνες και τις απάτες συγκεκριμένων προσώπων. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Και θέλετε να αλλάξουμε την Εξεταστική Επιτροπή, συμφωνούμε. Βάλτε ό,τι θέλετε μέσα. Όλες τις περιόδους. Όλες τις πτυχές. Αλλά δεν μπορεί να μπει στο σιρτάρι. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο τόπος όταν μέσα στους 300 υπάρχουν 5, 10, 20, ένας ή κανένας, οι οποίοι έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι και έχουν ληστέψει την περιουσία του ελληνικού λαού. Στις προηγούμενες εξεταστικές αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τι να πούμε αφού έχουν ελεγχθεί. Ποια έχουν ελεγχθεί? Θα σας θυμίσω ότι σε προηγούμενη εξεταστική επιτροπή, όταν κατατέθηκαν στην εξεταστική επιτροπή οι αριθμοί των λογαριασμών που αποδεικνύεται πλέον ότι αποτελούν τους διαδρόμους της μίζας, ο κύριος Βενιζέλος, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μας είπε από αυτό εδώ το βήμα ότι είναι αριθμοί τηλεφώνων. Αριθμοί τηλεφώνων ήταν οι λογαριασμοί. Σε αυτές τις εξεταστικές εμείς θα στηριχθούμε. Στους αριθμούς τηλεφώνων που αποδεικνύεται από τη δικαιοσύνη ότι είναι αριθμοί λογαριασμών. Και βέβαια να είστε σίγουροι ότι ό,τι και να γίνει, όσο και αν πάει να το καλύψει το σύστημα, θα βγουν κάποια στιγμή οι αλήθειες. Είτε αυτές είναι κρυμμένες μέσω 2 και 3 offshore στη Σιγκαπούρη, είτε είναι στα Κέιμαν, είτε είναι σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Έσπασε το απόστημα και αρχίζει και ρέει το πίον. Εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να καθαρίσουμε την πληγή και να βγουν όλα στον αέρα. Δεν μπορεί να συγκαλυφθεί τίποτα και δεν επιτρέπεται να ψηφίσει κανείς τη συγκάλυψη για να μην γίνει η εξέταση των συγκεκριμένων συμβάσεων. Και επειδή θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνομαι προς τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς έχω κρατήσει τα πρακτικά όλα. Πρακτικά τα οποία προκύπτουν, και δεν έχω χρόνο να τα αναλύσω αυτή τη στιγμή, από τη λίστα των ραντεβού του κυρίου Χριστοφοράκου με πολιτικούς, τις οποίες είχαμε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής της Siemens και που έλεγαν ότι ο κύριος Χριστοφοράκος καλούσε τον Άκη, καλούσε τον κύριο Χριστοδουλάκη, καλούσε υπουργούς προκειμένου
να συμφωνήσουν για τα θέματα των ναυπηγείων, για τα θέματα του τροχαίου υλικού. Στην Πάτμο γινόντουσαν συναντήσεις με αντιπροσώπους που αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο. Κύριε Πρόεδρε, λίγο την ανοχή σας. Και να θυμίσω, ορισμένες εκ των δηλώσεων, μάλλον μέρος των πρακτικών της 17ης Μαρτίου 2010, όπως τη Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί το τότε από τον σημερινό Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεμαράκη, από τον σημερινό εισηγητή, τον κύριο Τασούλα, και από εμένα. Τι είχε πει τότε, ακούστε ένα μικρό διάλογο, ο κύριος Μεμαράκης. Ευάγγελος Μεμαράκης, απευθυνόμενος τότε Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Βενιζέλο. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη σύμβαση, γνώμη μου είναι, κύριε Υπουργέ, ότι κακώς προχωρείτε προς αυτή τη σύμβαση. Κακώς παραγγέλνετε τα δύο υποβρύχια. Αν θυμάμαι καλά, έλεγε ο κ. Μεμαράκης, δεν υπάρχει αίτημα του ναυτικού και δεν υπάρχει στο ΕΜΠΑΕ για δύο πλέον υποβρύχια. Και αυτό σημαίνει πως τα δύο υποβρύχια τα οποία παραγγέλνετε, τα παραγγέλνετε με δική σας πρωτοβουλία, προσωπική, κάνετε εσείς προσωπικά και όχι μέσω των υπηρεσιών σας τη συζήτηση, όχι με ομολόγους σας, αλλά με ιδιώτες, αγνοώντας τα θεσμικά όργανα της πολιτείας και προχωρώντας σε μια συμφωνία η οποία δεν ξέρουμε αν θα τηρηθεί και για την οποία δεν έχουμε και μπροστά μας. Προχωράει παρακάτω. Απορώ και εγώ, κύριε Υπουργέ, πώς απευθείας κάνετε ανάδες και συζητήσεις με ιδιώτες οι οποίοι είναι και αναξιόπιστοι. Περιφέρονται στα αεροπλάνα, έπαιρνε το κρατικό αεροπλάνο, πήγαινε ο Νίκος ο Παπανδρέου με την κυρία Κατσέλη και τον κύριο Μπαμπούκι στο Αμπουντάμπι, γιατί λέει είναι αδελφός συγγενής πρωθυπουργού, άρα μιλάει καλύτερα με τον πρίγκιπα που είναι και αυτός ξάδερφος του Εμμύρη. Και προχωράει, λέγοντας ο κύριος Μεμαράκης. Καλά, σταματήσαν και στον δρόμο και δεν ξέρουμε ποιον πήραν, 27.000 catering τότε. Φοβάμαι ότι είναι κάποιος εκ των δανειστών της βίλας. Ευάγγελος Μεμαράκης, είπα ότι παίρνετε ένα υδάτινο φέρετρο το οποίο θα ονομαστεί Βενιζέλος Μπεγλίτης. Δεν μπορείτε να βάλετε ούτε ένα παιδάκι μέσα. Ευάγγελος Βενιζέλος, τον Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Μεμαράκη. Όχι τέτοια συμπεριφορά εδώ. Απάντηση Μεμαράκη. Έτσι να μιλάτε στους υποκτατικούς σας. Παίρνει την μπάλα ο κύριος Τασούλας. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημά μου είναι να μας πείσετε γιατί δεν είναι σκάνδαλο. Βεβαίως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα ισχύει ότι δηλώσεις είσαι και ότι σε δηλώσουν. Αλλά δεν είναι αυτό που δηλώσατε, είναι αυτό που ρώτησα. Συνεπώς σε ρωτάω, σημερινός εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, και πάλι εφόσον εσείς είστε αποφασιστικότεροι μόνο, το οποίο θα το δεχτώ για την πρώτη συζητήσεως, τι σας κάνει να νιώθετε δημοσιονομικά ανετότεροι μήνες μετά τη δική μας δημοσιονομική δυσπραγία και να επιβαρύνετε τον λαό κτλ. Κτλ. Στη φάση αυτή ερωτάτε ποιος μιλάει για σκάνδαλο. Και απαντάει ο κύριος Μεϊμαράκης. Το είπα και εγώ, λέγοντας ότι έχει ως μη σκανδάλου. Από τότε δηλαδή, που συζητεί το υπογραφή του συγκεκριμένου νόμου που έρχεται εξωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να γίνει εξεταστική επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι πρόκειται για σκάνδαλο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σημερινός, ο κ. Αβραμόπουλος, είπε υποβρύχιες διαδρομές. Για το όνομα του Θεού, τι άλλαξε? Τα βρήκαμε. Γίνατε στην κυβέρνηση και πρέπει να κουκουλωθούν όλα. Πιστεύετε ότι ο κόσμος που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, οι ψηφοφόροι σας, θέλουν να τα βάλουμε όλα στο συρτάρι, να ρίξουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί? Σας λέω ότι δεν είναι έτσι. Και μάλιστα, εάν προχωρήσουμε να δούμε το τι έγινε με αυτή τη σύμβαση, θα δούμε ότι εδώ αυτό που συνέβη είναι πρώτον ότι καλύφθηκαν συμφωνίες που θα οδηγούσαν στην απόδειξη κατάλληλων, όπως το πόρισμα του ΣΔΟΕ που έχω στα χέρια μου σαν μέλος της Επιτροπής Εξοπλισμών, αποδεικνύει ότι εδώ έχουμε παραβιάσεις φορολογικές από τη μεριά των Γερμανών τεράστιες, που θα μπορούσαν να επιδικάσουν και πρέπει να επιδικάσουν τεράστια ποσά. Έχουμε μαϊμού τιμολόγια. Είχαν χρεωστικά τιμολόγια οι Γερμανοί της ΚΤΒ και της Thyssen και κόβαν παράλληλα πιστωτικά τιμολόγια και προς δημόσιους οργανισμούς για να τα καλύψουν. Τα βρήκε το ΣΔΟΕ. Τα καταλόγησε. Τα έστειλε στη Βουλή. Τα διαγράψαμε. Και μάλιστα πώς? Με τροπολογία επισαρχικής συμβάσεως, με τροπολογία επισυμβάσεως δηλαδή, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει όπως προβλέπει το άρθρο 120 του κανονισμού της Βουλής. Και έρχεται στο νομοσχέδιο για τα φάρμακα, η ιατρική περίθαλψη και λοιπές ενέσεις και βάζει μία τροπολογία ο κύριος Βενιζέλος και ουσιαστικά μετατρέπει τη σύμβαση, γιατί αλλάζει, κάνει σκάτσα τις εταιρείες. Από μια εταιρεία η οποία έχει ελεγχθεί από τον ελεγκτή τότε
και λέει ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να υπογράψει και είναι επαρκής με μια offshore εταιρεία η οποία δεν έχει καμία επάρκεια και δεν έχει ελεγχθεί από κανέναν. Εδώ λοιπόν προκύπτει και ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ, και αφήνω σε εσάς πλέον. Έχω στα χέρια μου την επιστολή που έστειλε ο πρώην νομικός σύμβουλος του ΙΠΕΘΑ, ο κύριος Μπακόπουλος, τον Αύγουστο του 2011 και η Γενική Διεύθυνση των Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου έκανε δεκτή. Τι λέει για τη σύμβαση? Πρώτον, το ελληνικό δημόσιο έχει καταβάλει 132,25 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχει παραλάβει αντίστοιχη κυριότητα η εγγυητική επιστολή. Δεύτερον, τα ΕΝΑΕ είναι υπερήμερα από το Μάρτιο του 2011 για το υποβρύχιο Πιπίνος και από τον Ιούλιο του 2011 για το υποβρύχιο Ωκεανός. Τρίτον, τα ΕΝΑΕ δεν παρέδωσαν τα πρόσθετα υλικά 117 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι εισέπραξαν 103 εκατομμύρια ευρώ λόγω προβλημάτων που συζητήσονται με διπλοεγγραφές και ανύπαρκτα υλικά. Τέταρτον, τα ΕΝΑΕ έχουν περιέλθει σε αδυναμία υποβολής έγκυρης εγγυητικής επιστολής με επικείμενο το χρόνο λήξης τους. Πέμπτον, τα ΕΝΑΕ δεν προσκόμισαν παραστατικό φορολογικού ελέγχου διαχειριστικής περίοδου μέχρι 31/9 που αποτελούσε υποχρέωση ενεργοποίησης της σύμβασης. Έκτο, τα ΕΝΑΕ έχουν περιέλθει αδυναμία κατάθεση τίτλων μεταβίβασης κυριότητας για δύο υποβρύχια. Εν συνεχεία, δεν κατατέθηκαν επίσημα μετοχολόγια προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρωση των όρων διαφάνειας. Η ΧΑΤΕΒΕ αρνήθηκε να δεσμεύσει τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τα υποκατασκευαστικά της συμβόλαια. Διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις από τη σύμβαση σχετικά με τη μη προσκομιδή ή τη χρονική διάρκεια ασφαλής δηλείων συμβολέων. Και βεβαίως αναφέρεται εν συνεχεία σε σωρία νομικών παραβάσεων που υιοθετεί ο νομικός σύμβουλος του ΙΠΕΘΑ, υιοθετεί η Γενική Γραμματεία Εξοπλισμών και έρχεται τώρα ουσιαστικά η κυβέρνηση, και λυπάμαι που είναι διημών, κύριε Υπουργέ, να αγνοήσει τον νομικό σύμβουλο, να αγνοήσει τη Γενική Γραμματεία Εξοπλισμών και να προστατεύσει τον κύριο Βενιζέλο. Για το όνομα του Θεού, αλλάξτε τώρα στάση και ψηφίστε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και συμφωνούμε να βάλετε όποια περίοδο θέλετε και όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, όπως κάναμε στη Siemens. Ας πούμε λοιπόν ότι δεχόμαστε, και αυτό προτείνουμε ανεξάρτητοι Έλληνες, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική Επιτροπή με την προσθήκη μίας φράσης. Ότι δίνουμε τη δυνατότητα στην Εξεταστική Επιτροπή να εξετάσει το οποιοδήποτε άλλο παρεπίπτον θέμα. Και έτσι θα ανοίξει όλη η περίοδος αυτή την οποία οφείλουμε να εξετάσουμε. Γιατί δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ό,τι προσπάθεια και να γίνει θα φτάσει μέχρι εκεί που το ΣΔΟΕ περιγράφει ως ανύπαρκτη τη συγκεκριμένη σύμβαση. Με τέσσερα γρήγορα σημεία. Πρώτον, δεν υπάρχει, λέει, το ΣΔΟΕ σύμβαση μεταξύ της Γερμανός και της ΧΑΤΕΒΕ που να αφορά τη συνεργασία για την υλοποίηση ΑΟΜΕΓΟ των υποβρυχίων. Αντίθετα, η ΧΑΤΕΒΕ φαίνεται πως μεσολάβησε για να αναλάβει Γερμανός εξυπηρέτηση πελατολογίου της ΧΑΤΕΒΕ, το οποίο και πληρώθηκε. Ο βασικός στόχος των ανθρωπιστικών ωφελημάτων για την έμεση επιστροφή μέρους ή συνόλου δαπανών δεν πραγματοποιήθηκε. Δεύτερον, το ΙΠΕΘΑ δέχτηκε την αναδρομική ισχύ υποβολής τιμολογίων από το 2002, ενώ η τροποποίηση των όρων των ΑΟΜΕΓΑ έγινε το 2003. Τέταρτον, για την περίπτωση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε αιτιολογία της ΧΑΤΕΒΕ, η οποία δεν αποδεικνύεται, ενώ συγκεκριμένη συναλλαγή δεν εγκρίνεται από τις κείμενες διατάξεις. Αυτά τα λέει το ΣΔΟΕ. Τέταρτον, δεν επιστράφησαν χρήματα στην Ελλάδα ως απόρρια της συγκεκριμένης διαχείρισης, ενώ η εταιρεία πληρώθηκε κανονικά από τους πελάτες που προτάθηκαν. Εδώ λοιπόν, με την απόρριψη αυτή την οποία έρχεστε να προτείνετε ως κυβερνητική εταίρη για να καλύψετε τον κύριο Βενιζέλο ή πιθανώς και άλλους, αυτό που κάνουμε είναι να κουκουλώνουμε ένα σκάνδαλο που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμάς μας αρέσει, θα πρέπει κάποια στιγμή να αποδοθούν ευθύνες και να επιστρέψουν πίσω τα κλεμμένα, όπως τα επέστρεψε ο Κάντας από τη Σιγκαπούρη τα 14 εκατομμύρια πριν από λίγες ώρες. Και αυτά είναι πολύ περισσότερα. Εάν βγάλουμε το 2% που φέρετε ότι έδιναν οι γερμανικές εταιρείες στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία ως μίζα, θα δείτε ότι από τις προμήθειες του 1 τρισεκατομμυρίου
για την επίμαχη περίοδο οι μίζες που δόθηκαν κυμαίνονται στο 25 με 30%, δηλαδή 10 φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από αυτά που κοιτάτε να πάρετε από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους ρίχνοντας τους μισθούς τους, και από τα κατασχεμένα σπίτια των Ελλήνων που θέλετε να θεσμοθετήσετε παραμονές Χριστουγέννων για να ευνοήσετε τους τραπεζίτες, που αν ψάξουμε καλά κρύβονται πίσω και από αυτή την πίσνα. Εμείς υπογράφουμε τη σύσταση της Επιτροπής, την ψηφίζουμε και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε επέκτασή της. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.